Σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία για μένα, ειδικά η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στον αυθεντικό μαραθώνιο. Ήταν ο μεγάλος μου στόχος για το φθινόπωρο. Είχα προετοιμαστεί αρκετά γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα και αρχίζω και γράφω τη δικιά μου ιστορία στο μαραθώνιο της Αθήνας. Πραγματικά Ελευθερία, και να πούμε βέβαια 2.45.50 κατάφερες να βελτιώσεις και το κατά ατομικό σου. Κατά ένα λεπτό σου, νομίζω, Μαρία. Το ατομικό της ρεκόρ, ακριβώς. Νομίζω ότι και αυτός ήταν ένας στόχος. Έτσι. Δηλαδή ξεκινώντας τον αγώνα φαντάζομαι ότι ο πρώτος στόχος θα ήταν το ατομικό ρεκόρ. Βασικός μου στόχος ήταν η νίκη. Εκείνο η νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό είχαμε θέσει με τον προπονητή μου σαν μεγάλο στόχο. Σίγουρα ήθελα μια επίδοση κοντά στο 2.44. Δεν ευνόησαν οι καιρικές συνθήκες και ο συναγωνισμός. Παρόλα αυτά είμαι πολύ ικανοποιημένη που κατάφερε και σημείωσε έστω και αυτή την μικρή διαφορά στο ρεκόρ μου στην αυθεντική διαδρομή. Ελευθερία, από ό,τι καταλαβαίνω, δυσκολίες υπήρχαν. Ήδη είπε σε έναν λόγο τα καιρικά φαινόμενα τα οποία σε εμπόδισαν τελικά να επιτύχεις τον στόχο που είχες στο μυαλό σου και με βάση τις προπονήσεις που έκανες το προηγούμενο διάστημα. Αλλά υπάρχει ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που λέγεται συναίσθημα, λέγεται ψυχολογία και εγώ θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Θέλω να μας περιγράψεις τα συναισθήματά σου, ποιες ήταν οι σκέψεις που έκανες κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Σίγουρα πριν την εκκίνηση είχα αρκετό άγχος. Ήξερα ότι ήμουν το φαβορί. Ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω και να πρωταγωνιστήσω πάλι. Παρόλο βέβαια που ένιωθα έτσι, ήμουν πολύ συγκεντρωμένη στο στόχο μου. Ήμουνα σίγουρη, είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση για την προπόνηση και τη δουλειά που είχα κάνει το προηγούμενο διάστημα στην προετοιμασία μου. Πραγματικά τα έδωσα όλα και κατάφερα και έφτασα σε αυτό το αποτέλεσμα. Θες να μας μιλήσεις λίγο παραπάνω, Ελευθερία, για τον αγώνα αυτό καθ' αυτό. Όπως μας είπες και εσύ, ήταν εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες. Ήταν ενδεχομένως ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες ο χθεσινός. Μίλησε μας έτσι λίγο για την διαδρομή, πώς πήγε, πού δυσκολεύτηκες και πότε κατάλαβες ότι θα έφτανες βέβαια και στην πρώτη θέση του μαραθωνίου, όχι μόνο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Αρχικά γνώριζα εξ αρχής ότι φέτος δεν υπήρχαν καλεσμένες ελίτ αθλήτριες, οπότε ο δρόμος ήταν ανοιχτός για μένα να κατακτήσω την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη των γυναικών. Ξεκινήσαμε με καταιγίδα από το μαραθώνα. Τα πρώτα 5 χιλιόμετρα μέχρι τον Τύμφο ήμασταν με συνεχή βροχή. Μετά βγήκε ήλιος, υγρασία, οπότε άλλαξε τελείως το σκηνικό. Ακριβώς. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν ότι είχαμε αντίθετο άνεμο από την αρχή μέχρι το τέλος, μιας που η διαδρομή είναι από point to point που λέμε, από ένα σημείο στο άλλο, οπότε από την αρχή μέχρι το τέλος είχαμε κόντρα που λέμε αθλητές. Ένας άλλος παράγοντας που με δυσκόλεψε εμένα αρκετά ήταν ότι γλιστρούσε αρκετά η άσφαλτος και τα παπούτσια μου και δεν μπορούσα να τρέξω ελεύθερα. Παρόλα αυτά, προσπάθησα να σκέφτομαι θετικά, να απομονώσω όλους τους αρνητικούς παράγοντες και να κοιτάζω μόνο τον τερματισμό. Και φαντάζομαι ότι και ο κόσμος ήταν αυτός που σας ενθάρρυνε πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Ακριβώς. Ο κόσμος που υπάρχει σε διάφορα σημεία κλειδιά που λέμε στο μαραθώνο, όπως στη Ραφίνα, στο Πικέρμι, είναι σημεία που κατεξοχήν συγκεντρώνεται όλη η περιοχή με παιδιά από όλα τα σχολεία. Είναι το συνέστημα είναι μοναδικό, πραγματικά μας τονώνει και μας δίνει ενέργεια. Παλιότερα μου το λέγανε και δεν το πίστευα, μέχρι που το βίωσα και εγώ και στον προηγούμενο μαραθώνιο το 2018 και φέτος. Και φυσικά για τον κόσμο στο Καλλιμάρμαρο, που πραγματικά η αποθέωση που βιώνουμε την ώρα που μπαίνουμε στο στάδιο είναι μοναδική. Μάλιστα. Ελευθερία, ο Κόμεν ήταν βέβαια ο Κενιάτης, ο μεγάλος νικητής με 2.16.34, να πούμε για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Ο Κώστας Κελαούζος ήταν τρίτος. Αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά, ξέρουμε ότι οι Κενιάτες είναι σπουδαίοι αθλητές βέβαια, δείχνει σιγά σιγά ότι αρχίζει και κλείνει η ψαλίδα. Βλέπουμε και γίνονται βήματα σε ό,τι αφορά την παρουσία των Ελλήνων αθλητών. Σίγουρα τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει ανέβει αρκετά το επίπεδο των Ελλήνων μαραθωνοδρόμων. Πέρα από τον Κώστα που κατάφερε χθες κάτι πολύ σπουδαίο, να τρέξει
κοντά στο ατομικό του ρεκόρ και να κατακτήσει την τρίτη θέση γενική κατάταξη. Από τις γυναίκες έχουμε και την Gloria, την Privilege, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος με 2.35. Μας εκπροσώπησε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Δόχα. Σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει μια βελτίωση. Σιγά σιγά και εμείς οι αθλητές, ο ένας τραβιόμαστε από τον άλλον, παρακινούμαστε. Όταν βελτιώνεται ο ένας, αυτόματα και ο άλλος κοιτάζει να γίνεται και εκείνος καλύτερος και να φτάσει στο επίπεδο του αντιπάλου του, και τοποθετώ το αντίπαλο σε εισαγωγικά, γιατί δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε συναθλητές και συναγωνιστές μέσα στον αγώνα. Τα πράγματα δείχνουν να μπαίνουν σε καλό δρόμο. Ελπίζουμε και με την κατάλληλη στήριξη που θα έρθει από την Ομοσπονδία να καταφέρουμε να φτάσουμε σε σπουδαιότερα αποτελέσματα στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος, Μαρία, και καλά έκανες και ρώτησες όσον αφορά το κομμάτι του ελληνικού αθλητισμού και τους ανθρώπους τελικά, όλους αυτούς που βάζουν τον πύχη όλο ένα και παραπάνω και τον ξεπερνούν τελικά τον πύχη. Έτσι. Είδαμε εδώ για την Ελευθερία, το έριξε κατά 1-1,5 λεπτό. Και τις ευχόμαστε βεβαίως την επόμενη φορά να πάει και στο 44, όπως είπε προηγουμένως. Αλλά νομίζω, Ελευθερία, και θα συμφωνήσεις και εσύ, βλέπουμε πολύ κόσμο τα τελευταία 5-6 χρόνια να ασχολείται με το κομμάτι του μαραθωνίου. Το δρομικό κύμα γενικότερα. Το δρομικό κύμα. Και δεν ξέρω ποια είναι η άποψη δική σου. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Ο κόσμος νομίζω χρειάζεται μια παρότρινση παραπάνω, έτσι? Σίγουρα ο μαραθώνιος της Αθήνας έχει γιγαντωθεί και έχει συμπαρασύρει και πολλούς νέους δρομείς να μπουν, που λέμε, στην νοοτροπία του τρεξίματος, να το κάνουν τρόπο ζωής. Θεωρώ ότι το τρέξιμο είναι μια πολύ καλή διέξοδο για έναν μέσο άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωριέται από τα προβλήματα της καθημερινότητας, την οικονομική κρίση και όλα αυτά που έχουμε περάσει. Είναι ένα μέσο εκτόνωσης, διαχείρισης του στρες. Θεωρώ ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει σε κάποιον το τρέξιμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπουμε κάθε χρόνο και φτάνουμε το όριο συμμετοχών σε όλα τα αγωνίσματα του αθλητικού μαραθωνίου, και στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα και στο μαραθώνιο. Πιστεύω αυτό να συνεχίσει να υφίσταται και να προοδεύουμε και μόλις μεγαλώσουν και την εγκατάσταση των μαραθώνων, να αυξηθούν κι άλλο τα όρια συμμετοχής, τα όρια των συμμετεχόντων στην αθλητική διαδρομή. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 20.000. 20.000, μεγάλος αριθμός. Ήταν το ανώτατο όριο που είχε θέσει ο ΣΕΓΑΣ. Υπήρχε πολύ παραπάνω ζήτηση, ωστόσο οι διοργανωτές λένε ότι δεν έχουμε τις εγκαταστάσεις να υποστηρίξουμε περισσότερες δρομείς. Στο μέλλον συζητιέται ότι θα επεκταθεί η εγκατάσταση του μαραθώνα και θα δούμε σίγουρα σε 2-3 χρόνια αυτός ο αριθμός να ξεπεραστεί κατά πολύ. Βλέπουμε και έτσι πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφικές στιγμές από τον αγώνα Ελευθερία, και μιας και ο λόγος για το δρομικό κίνημα, θέλω να μας κάνεις μια αναφορά και στην παρουσία των κριτικών, πώς τους βλέπεις. Γιατί να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το Run Greece που ήταν ενταγμένο στα πλαίσια, ο τελικός αγώνας που ήταν ενταγμένο στα πλαίσια του αυθεντικού μαραθωνίου, η οικοσαμελής ομάδα της Κρήτης σε άνδρες και γυναίκες κατέκτησε την πρώτη θέση. Ενθαρρυντικό και αυτό, Ελευθερία? Στην Κρήτη έχουμε μία παράδοση με τον αθλητισμό, ειδικά με τον κλασικό αθλητισμό. Έχουμε πολύ μεγάλα σωματεία, έχουμε βγάλει πολύ μεγάλους αθλητές. Ξεκινώντας από τα Χανιά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τον Νόφη στο Ηράκλειο, με τη δικιά μου την πατρίδα, το Σιτιακό, και τη Μαρία την Πελιμπασάκη. Η Κρητική αγαπάμε τον αθλητισμό, αγαπάμε το τρέξιμο. Συγκεκριμένα να σας πω ότι στο γκρουπ των αθλητών που ξεκινήσαμε τον αγώνα ήμασταν μαζί με 2-3 παιδιά από το Ηράκλειο, που και εκείνοι κάνανε τη δικιά τους προσπάθεια. Έχουμε όλα τα εφόδια. Θα έλεγα ότι έχουμε και καλές εγκαταστάσεις, ειδικά στο Ηράκλειο. Ο κόσμος έχει μέρη να προπονηθεί. Το επίπεδό μας είναι αρκετά ανεβασμένο και χαίρομαι πολύ και εγώ που η πατρίδα μου είναι η Κρήτη και ξεκίνησα από εκεί την αθλητική μου πορεία. Εγώ αυτό που θέλω πάντως, και θέλω το σχολείο της, δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω. Είδαμε, Ελευθερία, μια διοργάνωση, και νομίζω θα συμφωνήσει και εσύ, Μαρία, χωρίς παροπίδες, χωρίς στεγανά όσον αφορά το κομμάτι των συμμετοχόντων. Είδαμε ανθρώπους κάθε ηλικίας, και όχι μόνο αυτό. Είδαμε συγκεκριμένα, και αν μπορούμε να βρούμε τη φωτογραφία, ενός Κινέζου αθλητή, ο οποίος έτρεξε, τυφλός ο άνθρωπος, και παρόλα αυτά έτρεξε και κατάφερε να τερματίσει. Και πραγματικά θέλω το δικό σου σχόλιο, γιατί στο πέρασμα των χρόνων έχεις δει τη διοργάνωση να μεταλλάσσεται,
Άρα είναι μια εξέλιξη και αυτό που είδαμε το Σαββατοκύριακο. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, βέβαια. Ναι. Βέβαια, αυτό που έγινε στο μαραθώνιο φέτος με τον Κινέζο αθλητή, ο οποίος φορούσε τα ειδικά γυαλιά που είχαν περάσει, που είχαν εγκαταστήσει μέσα τη διαδρομή μέτρο-μέτρο, ήταν πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό. Είχα την τύχη να είμαι στην παρουσίαση αυτού του τεχνολογικού επιτεύγματος. Το τρέξιμο δεν γνωρίζει εμπόδια, δεν γνωρίζει όρια. Θα δείτε επίσης φωτογραφίες με γονείς που τρέξανε με τα καρότσια, αθλητές με χειρίλα τα μαξίδια που ήταν μαζί μας στην εκκίνηση. Δεν υπάρχει εμπόδιο, αρκεί να θέλεις να προσπαθήσεις και να φτάσεις μέχρι το τέλος. Άλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έλεγα να τη ρωτήσουμε και για τον προσωπικό του στόχο σε ό,τι αφορά τη συνέχεια. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι είναι ελευθερία ο μεγάλος στόχος ο φετινός. Ακριβώς. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού, στο οποίο υπάρχει το αγώνισμα του ημιμαραθωνίου, μιας και θα είμαστε σε Ολυμπιακή χρονιά. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό. Θα ρίξουμε όλο το βάρος μας ώστε να καταφέρω να πάρω την πρόκριση και να κάνω μια καλή εμφάνιση σε αυτόν τον αγώνα. Βέβαια, θα επιδιώξω να βρω και κάποιον μαραθώνιο την άνοιξη ώστε να βελτιώσω το ατομικό μου ρεκόρ. Ωραία. Να σου ευχηθούμε να πάνε όλα. Καλές επιτυχίες. Φαντάζομαι έκανες υπερήφανη και ιδιαίτερα χαρούμενη την οικογένειά σου και εδώ πίσω στη Σιτία. Έτσι, σου τηλεφώνησαν, έχεις μιλήσει με τους δικούς σου, έχεις πάρει συγχαρητήρια από όλο τον κόσμο. Φέτος είχα τη χαρά και ήταν οι γονείς μου στο Καλυμάρμα. Α, βρέθηκαν, έδωσαν το πάρο. Ναι, τι ωραία. Ναι, ναι, τι όμορφη συγκυρία και αυτό, έτσι. Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Τους ευχαριστώ πολύ που ήταν εκεί. Η αποδοχή του κόσμου και η αγάπη που λαμβάνω από χθες είναι τεράστια και πραγματικά μου δίνει δύναμη και κίνητρο για να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο στο μέλλον.